Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα σούπερ επεισόδιο του Μια Βαλίτσα Γεύσης. Σήμερα λοιπόν μου ζητήσατε κάρι. Κάρι λοιπόν θα σας δώσω και εγώ. Και τι κάρι? Το καλύτερο κάρι που υπάρχει. Θα φτιάξουμε ένα κάρι με αρνί. Θα φτιάξουμε και μόνοι μας την πάστα κάρι, γιατί δεν θα πάρουμε τίποτα έτοιμο. Θα σας δείξω από τις πιο νόστιμες συνταγές που ξέρω και που έχω δοκιμάσει. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να φτιάξουμε μία σπιτική πάστα κάρι. Να σας πω ότι η πάστα κάρι από σεφ σε σεφ διαφέρει. 4-5 μπαχαρικά συνήθως είναι ίδια στο κάρι, αλλά τα υπόλοιπα όλα έχουν να κάνουν καθαρά με το σεφ. Δηλαδή, ο κόριανδρος είναι πάντα κάτι που μπαίνει. Το κείμενο είναι πάντα κάτι που μπαίνει. Ο κουρκουμάς ή κυτρινόριζα είναι πάντα κάτι που μένει, είναι το χαρακτηριστικό χρώμα του κάρι. Και από εκεί και πέρα, το πόσο spice, το πόσο ιδιαίτερο, το πόσο γευστικό θέλει να είναι το κάρι, ο κάθε σεφ το αλλάζει. Υπάρχει πράσινο κάρι, κόκκινο κάρι, καυτερό κάρι, ήπιο κάρι, υπάρχουν πάρα πολλές γεύσεις. Αυτή η συνταγή που σας δίνω εδώ πέρα είναι καταπληκτική και δουλεύει πάντα με το αρνί. Λοιπόν, μέσα στο μιξεράκι θα ρίξω το κείμενο. Αχ! Θα ρίξω το κάρδαμο. Κόριανδρο που έχετε πάρα πολύ στην Κύπρο. Τον κουρκουμά μας. Άμα δεν βρείτε τσίλι, βάζετε μπουκοβό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μία σκελίδα σκόρδο minimum, μπορείτε να βάλετε μέχρι και 5 στη συνταγή, ανάλογος πώς σας αρέσει. Το λαδάκι μας. Και that's it. Αυτό ήταν. Χτυπάμε στο μίξερ πάρα πολύ καλά, μέχρι που να ομογενοποιηθούν όλα τελικά και να γίνουν μια ωραία πάστα. Λοιπόν, μιξεράκι. Τέλεια. Λοιπόν, το πιο δύσκολο κομμάτι της συνταγής μόλις τελείωσε. Και πάμε να συνεχίσουμε, γιατί τώρα αρχίζουν τα εύκολα. Κατσαρόλα πάνω στη φωτιά. Βάζουμε τέρμα και με ένα κουταλάκι ρίχνουμε όλη την πάστα μας μέσα. Γιατί, μπορεί να μου λύσει κάποιος την απορία, δεν σας ρωτάω. Όχι τόσο τέρμα, λίγο πιο χαμηλά από τέρμα, για να μην καεί, αλλά είναι πολύ σημαντικό βήμα. Όλα τα μπαχαρικά μας, από τη στιγμή που τα συλλέγουν, αρχίζουν σιγά σιγά να χάνουν τα αρώματά τους. Γι' αυτό το λόγο πάντα είναι πολύ βασικό να τα ζεσταίνουμε στο τηγάνι για να, έτσι, να γίνουν πιο έντονα και να ζωντανέψουν ξανά. Γι' αυτό το λόγο τα αφήνουμε λίγο να κάψουν στο τηγάνι, να αρχίσει να μυρίζει και την ίδια στιγμή ψιλοκόβουμε ή μάλλον κόβουμε σε φέτες δύο κρεμμυδάκια, εδώ. Δεν έχει σημασία πως θα τα κόψετε, γιατί θα ψήσουμε το αρνί μας 1,5 με 2 ώρες. Οπότε το κρεμμύδι θα εξαφανιστεί, σας το υπόσχομαι. Ρίχνουμε και το κρεμμύδι μέσα. Και αφήνουμε το κρεμμύδι, πολύ σημαντικό στη συνταγή, να σουταριστεί μαζί με τα μπαχαρικά. Θα σου πω ότι αυτή τη συνταγή τη σερβίριζα σε ένα πολύ μεγάλο εστιατόριο που δούλευα. Και ήταν ένα πιάτο που δεν έφευγε ποτέ, μα ποτέ από το μενού. Ήταν σήμα κατά τεθέν του μαγαζιού. Τώρα σε αυτό το σημείο. Με το που ρίξετε και το κρεμμύδι μέσα και ανακατέψετε, θα μυρίσει όλη η κουζίνα. Θα πάθετε σοκ. Δεν θα το πιστεύετε. Θα λέτε ότι αυτός ο μάγειρας είναι τρελός. Δεν είμαι τρελός, ξέρω ακριβώς τι μου γίνεται. Γι' αυτό το λόγο θα ρίξω ένα στικ κανέλας μέσα και θα φορέσω γάντια όση ώρα ψήνονται τα μυρωδικά. Έχω μέτρια τη φωτιά τώρα, όχι πολύ δυνατή, για να μην κάψω τα μπαχαρικά μου. Και πάω να ψιλοκόψω το αρνάκι μου. Τώρα η συνταγή αυτή δουλεύει και με άλλα κρέατα. Μπορείτε να την κάνετε και με μοσχάρι και με χοιρινό και με κοτόπουλο, αλλά αλλάζουν οι χρόνοι ψησίματος. Αλλά εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να τη δοκιμάσετε με αρνί, γιατί είμαι σίγουρος πως δεν την έχετε δοκιμάσει ποτέ με αρνί. Λοιπόν, πάρτε το αρνάκι σας, μπούτι κατά προτίμηση, αλλά άμα βρείτε κάτι άλλο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και κόψε το ωραία κομματάκια, εδώ. Και βέβαια, άμα δεν θέλετε να μπείτε στη διαδικασία αυτή, ζητάτε από το χασάπι σας και το κάνει αυτός, δουλειά του είναι. Άμα σας πει τίποτα και νευριάσει, στείλτε μου μήνυμα να πάω να του πουλήσω εγώ τσαμπουκά. Όχι, πλάκα κάνω, δεν θα το κάνω ποτέ. Συνταγή θέλουμε λίγο λίπος, αλλά άμα δείτε κάποια έντονα κομμάτια λίπους, όπως είναι εδώ πέρα, καλό θα είναι να τα αφαιρέσουμε. Θέλουμε να έχει λιπάκι, αλλά να μην το παρακάνουμε.
Δηλαδή αυτό είναι καθαρό κομμάτι λίπους. Όσο λιγότερο μπορούμε λίπος να βάζουμε στις συνταγές μας, τόσο το καλύτερο. Ξέρετε πολύ καλά ότι το λίπος είναι κάτι που είναι νόστιμο, το θέλουμε, αλλά με μέτρο, γιατί άμα τρώμε πολλά λιπαρά, στο τέλος παχαίνουμε. Και δεν πρέπει να παχαίνουμε. Καλά, και δεν είναι ότι παχαίνουμε, κάνουμε και κακό στην υγεία μας. Το πιο βασικό είναι αυτό. Λοιπόν, μικρά κομματάκια. Εδώ. Και καθώς κόβω τα κομματάκια, πάω εδώ πέρα. Ανακατεύω λίγο ακόμα και κοιτάξτε εδώ τι υπέροχο χρώμα που παίρνουν τα κρεμμύδια μαζί με τα μπαχαρικά. Θα χαμηλώσω κι άλλο όμως, γιατί αυτό που βλέπω είναι ότι άρχισε η κατσαρόλα μου να παίρνει πολύ έντονα τα χρώματα. Οπότε καλύτερα λίγο να τη βοηθήσω για να μην κάνουν τα μπαχαρικά. Θα ρίξω λίγο κρέας μέσα και θα συνεχίσω μέχρι να ρίξω όλο το υπόλοιπο. Εδώ. Να τη σβήσω την κατσαρόλα. Γιατί άμα κάνουν τα μπαχαρικά μου, μετά πάει η σύνταγη. Δεν θα βγει τίποτα. Εδώ. Και εδώ. Ρίχνω και αυτά μέσα. Κάνω ένα μικρό ανακάτεμα. Εδώ. Και τώρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μπορούμε να βάλουμε και τέρμα τη φωτιά μας. Εδώ. Συνεχίζω με το κρέας μου. Και λατρεύω αυτή τη συνταγή γιατί είναι στον αυτόματο πιλότο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μπορεί να τη φτιάξει. Άνθρωπος που δεν έχει ξαναφτιάξει ποτέ στη ζωή του ούτε πατάτες τηγανιτές με αυγά, αυτή τη συνταγή μπορεί να την φτιάξει. Δεν δέχομαι να μην τη φτιάξετε. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να κόψουμε τις ντομάτες μας. Δεν έχει σημασία, θα τις ψήσουμε, μπορείτε να τις κόψετε στο ίδιο ξύλο κοπής. Και δεν έχει σημασία πόσο μεγάλες ή μικρές θα τις κόψετε, γιατί και αυτές θα ιώσουν καθώς θα ψήνετε το αρνί. Αυτό που έχει σημασία είναι να βγάλετε το κοτσανάκι στη μέση και απλά χοντροκόψτε τες εδώ πέρα. Δεν μας ενδιαφέρει. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να βγάλουμε το κοτσάνι. Εδώ. Και πείτε μου άμα έχω κάνει κάτι δύσκολο τώρα. Θα σου πω ότι δεν είχα προετοιμάσει τίποτα. Το κρέας μου ήταν άκοπο. Το κάρι μου ήταν άφιαχτο. Όλα ήταν άφιαχτα. Το μόνο που είχα ήταν μια κατσαρόλα πάνω στη φωτιά. Και ήδη σε 10 λεπτά σχεδόν έχω τελειώσει το φαγητό μου. Θα σου το κάνω όμως πιο ιδιαίτερο, γιατί ετοιμάζω μια έκπληξη, θα τη δείτε στο τέλος. Ούτε δεν θα έρθει κάποιος άλλος να μαγειρέψει μαζί μου. Μαγειρέψω μόνος. Αλλά καταλαβαίνετε. Πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο σεξι το φαγητό μας. Και αυτό σας το εγγυώ μου ότι θα το κάνω. Λοιπόν, πάει και η ντοματούλα μας. Λίγο ακόμα έμεινε. Λοιπόν, οι ντοματούλες πάνε μέσα. Τόσο εύκολα. Δεν χρειάζεται να σωτάτε το κρέας σας. Αυτή η συνταγή είναι πολύ εύκολη, γιατί για να το σωτάρουμε δεν θα πανεί καθόλου διαφορά. Πρέπει να το κάνουμε σε πάρα πολλούς χρόνους, 2-3 φορές. Και είναι κάτι που είναι γενικά δύσκολο. Λοιπόν, ρίχνουμε και την ντομάτα μας. Ανακατεύουμε λίγο, να αρχίσει να μαλακώνει η ντομάτα. Ρίχνουμε το νεράκι μας. Εδώ πέρα μπορείτε να ρίξετε και ένα κύβο κοτόπουλο, του πάει πάρα πολύ. Ή ζωμό, ακόμα καλύτερα. Καπακώνουμε. Και σιγοβράζουμε για περίπου 1,5 με 2 ώρες, αναλόγως πόσο μεγάλα έχουμε κόψει τα κομμάτια από το κρέας. Λοιπόν, σε 1,5 με 2 ώρες θα γυρίσουμε πίσω για να τελειώσουμε τη συνταγή και να ετοιμάσουμε και τα συνοδευτικά. Το αρνί μας είναι σχεδόν έτοιμο, αλλά θέλει άλλα 2-3 λεπτά. Είναι έτοιμο ουσιαστικά, απλά σας το λέω αυτό γιατί έχω 2-3 λεπτά για να φτιάξω τη ραΐτα που θα συνοδεύσουμε το αρνί μας. Γιατί πάντα το φτιάχνουμε ένα κάρι, θέλει κάτι συνοδευτικό. Κάτι με γιαούρτι, αυτό να το θυμάστε. Γιαούρτι, κάποια άλλα γαλακτοκομικά, πρέπει να σβήνουν οπωσδήποτε τη σπιτάδα που μας δίνει το κάρι μας. Γι' αυτό το λόγο θα φτιάξουμε ραΐτα που τρώνε παγκοσμίως σε ολόκληρο τον κόσμο και δεν την τρώμε στην Ελλάδα και την Κύπρο. Γιατί κανείς δεν μας τη μαθαίνει. Σε αυτή την εκπομπή θα σας μάθουμε τα πάντα. Λοιπόν, για τη συνταγή της ραΐτας δεν χρειαζόμαστε πολλά πράγματα. Πάλι όπως με το κάρι, έτσι για κάθε ραΐτα ο σεφ έχει τη δική του συνταγή. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ απλή. Και όταν την ακούσετε, να νομίζετε πως κοροϊδεύω, ότι είναι τόσο απλό που δεν είναι νόστιμο. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι ό,τι κάνουμε εδώ πέρα είναι νόστιμο. Λοιπόν, θέλουμε στραγγιστό γιαούρτι πολύ καλής ποιότητας. Θα ρίξουμε μέσα κύμινο, γιατί το βασικό συστατικό που δεν αλλάζει σε καμία ραΐτα είναι το κύμινο. Οπότε, βάζουμε το κύμινο και μου αρέσει να βάζω λίγο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο, εδώ. Και να ξέρετε ότι η ραΐτα είναι πιο νόστιμη την επόμενη ημέρα.
όσο δουλεύουν τα μυρωδικά που έχουμε βάλει μέσα. Λίγο ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι, εδώ. Αυτό είναι πολύ μικρό το κρεμμυδάκι και έβαλα το μισό. Οπότε, άμα είναι μεγάλο, θα βάλετε λίγο λιγότερο. Κρεμμυδάκι. Αγκουράκι. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Κόψτε σε μικρά-μικρά κομματάκια. Εδώ. Βγάζουμε τις ακρούλες. Και φυσικά το αγκούρι το κόβουμε, κόβουμε μόνο τα γύρω-γύρω. Που σημαίνει ότι κόψτε το αγκούρι στη μέση. Εδώ. Το βλέπετε. Μπράβο. Κόψτε και εδώ στη μέση. Πάρτε το μαχαίρι σας και βγάλτε όλα τα σπόρια. Εδώ. Τα σπόρια δεν τα χρειαζόμαστε γιατί βγάζουν πάρα πολύ νερό και χαλάνε το γιαούρτι. Χαλάνε τη γεύση του. Θέλουμε μόνο το έξω μέρος. Οπότε εδώ πέρα θα πάρετε το μαχαίρι σας και θα κόψετε ωραία κυβάκια. Ακριβώς τα ίδια με το κρεμμυδάκι που κόψαμε πριν. Εδώ. Και λίγο ακόμα. Αυτή τα αγκούρια είναι τόσο νόστιμα. Τα μυρίζεις. Πια τα αγκούρια δεν είναι νόστιμα στην αγορά. Και όταν ήμουν μικρός θυμάμαι ότι όταν έκοβε η μαμά το αγκούρι στη χωριάτικη, το μυρίζαμε στο σπίτι και το καταλαβαίναμε. Και εγώ το μύριζα και μου άρεσε. Πια τα αγκούρια, επειδή είναι πολύ μεγάλη ζήτηση, δεν ξέρω τι διαδικασίες ακολουθούν, αλλά γενικά χάνουν τη γεύση τους και είναι κάτι που δεν μου αρέσει. Λοιπόν, λίγο αγκουράκι, λίγο κρεμμυδάκι και ακριβώς όπως πριν με την ντομάτα. Θα βγάλω μόνο τη φλούδα εδώ πέρα. Όχι τη φλούδα, τη σάρκα. Δεν θέλω το μέσα. Το υπόλοιπο βέβαια το χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε μια χωριάτικη. Και εδώ πέρα θα κόψω μικρά-μικρά κυβάκια. Εδώ. Και εδώ. Βάζω και την ντοματούλα μου μέσα. Και αυτό ήταν. Αλάτι, πιπέρι και η ραΐτα μου είναι έτοιμη. Μερικοί βάζουν και ελαιόλαδο. Εγώ δεν θα βάλω, γιατί άμα δεν είναι καλό το ελαιόλαδο, να ξέρετε ότι χαλάει πάρα πολύ τη συνταγή, γιατί γίνεται πάρα πολύ έντονο μέσα στο γιαούρτι και δεν μας δίνει αυτή τη φρεσκάδα που τελικά θέλουμε. Οπότε και εσείς καλύτερα να μην βάλετε. Τώρα, ανακατεύω. Να πάει το κύμινο παντού, να πάει το κρεμμυδάκι παντού, η ντομάτα και το αγκούρι. Και προσέξτε πολύ καλά. Στη συνταγή αυτή χρειαζόμαστε γιαούρτι στραγγιστό. Γιατί το αγκούρι, το κρεμμύδι και η ντομάτα σιγά σιγά θα βγάλουν λίγα ζουμιά. Άμα είναι στραγγιστό το γιαούρτι μας, αυτά τα υγρά θα μπορέσει να το τραβήξει. Άμα δεν είναι, θα γίνει πάρα πολύ νερουλή η σάλτσα μας. Τώρα, τη λατρεύω τη ραΐτα. Η ραΐτα μου είναι έτοιμη. Θα τη βάλω σε ένα μπολάκι εδώ για να συνοδεύσει το κάρι μου. Τέλεια. Το κάρι μου είναι και αυτό έτοιμο. Απλά χαμηλώ στη φωτιά. Και αυτό που θα κάνω είναι να τελειώσω το κάρι. Το κάρι το τελειώνουμε. Ή με γάλα καρύδας ή με γιαούρτι. Απλά το κάνουμε πάντα εκτός φωτιάς. Πρέπει να σβήσουμε τη φωτιά γιατί άμα ζεστάνουμε μετά πάρα πολύ το γιαούρτι, θα κόψει. Εγώ έχω βάλει γάλα καρύδας στη συγκεκριμένη συνταγή. Γιατί θέλω να γίνει λίγο πιο ιδιαίτερο. Κάνουμε μια εκπομπή που λέγεται Μία Βαλίτσα Γεύσης. Οπότε εδώ πέρα σας ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Έχουμε ρίξει και το γάλα καρύδας. Και τώρα έχετε δύο επιλογές. Ή ρίχνετε τα μυρωδικά μέσα και σερβίρετε κατευθείαν. Ή τα αφήνετε ως έχει και βάζετε τα μυρωδικά σας από πάνω στο τέλος. Που χρειάζεται πάρα πολύ κόριανδρο η συνταγή. Εγώ θα προτιμήσω το δεύτερο. Θα αφήσω τους καλεσμένους μου να ανακατέψουν μόνοι τους το φαγητό και να πάει το κόριανδρο μέσα. Μα κοιτάξτε εδώ. Λιώνει στο στόμα. Τέτοιο φαγητό δεν έχετε δοκιμάσει. Όλα τα κάρι που φτιάχνουμε συνήθως είναι με έτοιμες πάστες, που okay, μας λύνουν τα χέρια, αλλά δεν μας βγάζουν αυτή τη γεύση που μας βγάζει το σπιτικό κάρι. Τώρα, έχω εδώ πέρα κόριανδρο. Το κόριανδρο, να ξέρετε, το χρησιμοποιώ πάρα πολύ στις συνταγές μας. Εδώ, στο μία βαλίτσα γεύσης. Και έχω λίγα μυγδαλάκια και αυτά θα τα σπάσω ίσα ίσα με το μαχαίρι. Δεν θέλω να τα κάνετε ίδια, θέλω να είναι διαφορετικά. Σε άλλη μπουκιά να έχει μεγαλύτερα κομμάτια αμύγδαλα, σε άλλα μικρότερα. Βάλτε λίγα αμυγδαλάκια από πάνω, εδώ. Λίγο κοριάνδρο. Είναι φανταστικό. Και έχω ετοιμάσει λίγο ριζάκι μπασμάτι. Να προσθέσω μέσα, εδώ. Και τώρα
Να μου επιτρέψει να βάλω λίγο κοριάνδρο και πάνω στο ριζάκι. Μου αρέσει εδώ πέρα στην άκρη. Στο ριζάκι θα βάλω λίγο λαδάκι. Και φυσικά κάρι χωρίς Papa Doms δεν γίνεται. Είναι σαν να τρως χωριάτικη χωρίς ντομάτα ή χωρίς φέτα. Πάντα μα πάντα χρειαζόμαστε τα Papa Doms συνοδευτικά από δίπλα. Αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο πιάτο κάρι. Σε περίπτωση που πάτε κάπου και πάρετε ένα κάρι με κοτόπουλο και σφέρουν απλά κάρι με κοτόπουλο, δεν ζείτε την όλη εμπειρία. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει αυτός ο συνδυασμός. Ρύζι, ραΐτα, Papa Doms και βέβαια οποιοδήποτε κρέας έχουμε μαγειρέψει με το κάρι. Γιατί? Γιατί η φιλοσοφία έχει ως εξής. Ο καλεσμένος έρχεται και συνδυάζει όλα αυτά. Κόβει το Papa Doms εδώ, έτσι όπως είναι, και παίρνει ένα πιρουνάκι, βάζει λίγο από τη ραΐτα του, γιατί πρέπει να σβήσει την αψάδα που έχει το κάρι, παίρνει λίγο από το αρνάκι του, βάζει το πάνω, σου κοιτάει, σου λέει κάτι και μόλις το κάνει αυτό, αυτή είναι η εμπειρία. Γιατί μπαίνει στο στόμα και ακούγεται το κρούτσου κρούτσου από το Papa Doms που είναι πεντανόστιμο. Έχετε το γιαούρτι μαζί με το κάρι και εκεί πέρα που σε καίει το κάρι σβήνει όλη αυτή την έτσι, ένταση που έχει το κάρι το γιαούρτι. Και στο τέλος, επειδή θες να καθαρίσεις το στόμα σου και να πας στην επόμενη μπουκιά, τι κάνεις? Τρως λίγο ριζάκι, παίρνεις το κρασάκι σου και λες ότι αυτός ο μάγειρας είναι τρελός. Κάνει τα καλύτερα πράγματα που έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου. Σας παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ να κάνετε τη συνταγή όπως σας, ακριβώς σας τη δίνω και εγώ. Ραΐτα, ριζάκι, το κάρι σας και τα Papa Doms. Όταν το δοκιμάσετε θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά που παρακολουθήσετε το Μια Βαλίτσα Γεύσης. Να σας πω ότι στο επόμενο επεισόδιο έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη συνταγή. Δεν θα πω περισσότερα. Θα τη δείτε όμως, γιατί είμαι σίγουρος πως θα γυρίσετε κανάλι από οπουδήποτε και αν βρισκόσετε για να έρθετε εδώ πέρα. Αυτά. Φιλάκια πάρα μα πάρα πολλά. Γεια σας!